φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο στούντιο του Ορφέας TV και σας παρουσιάζουμε την εκπομπή Ώρα Δράσης. Δεύτερο μέρος σήμερα, στην εκπομπή με θέμα εμπορική συναλλαγή η κληρονομιά μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε ασχοληθεί με τις αλλαγές στο κτήμα Τατοίου. Και όπως και στην προηγούμενη, έτσι και σήμερα, έχουμε μαζί μας την υποψήφια βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση, κυρία Άρτεμις Κορύμπα. Κυρία Κορύμπα, είναι πάντα χαρά για μας να σας έχουμε στην εκπομπή. Και για μένα. Κυρία Κορύμπα, είχαμε αφήσει στην άκρη το ιστορικό κινήσεων. Που να φανταστώ έχει κάποια σημασία, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Έχει κάποια σημασία και την διαπίστωσα καθώς κατέγραφα ημερολογιακά τα γεγονότα. Ημερολογιακά, θα δούμε λοιπόν. Γι' αυτό και σας είπα ότι πραγματικά χρήζει μιας άλλης, για να αντιληφθούν και οι συνάνθρωποι μας, τη μεθόδευση και το ότι όταν θέλουν κάτι πραγματικά που θα κερδίσουν, το κάνουν μπαμ μπαμ. Ό,τι είναι για τον άνθρωπο δεν γίνεται, παρά μας αφήνουν σε αυτή την ανέχεια και την πίεση και κάθε τρεις και λίγο βγάζουν και ένα επίδομα. Το οποίο είναι πενιχρό, βέβαια, δεν είναι επίδομα. Αποδείξτε μας αυτό που λέτε, λοιπόν. Λοιπόν, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, 23 Σεπτεμβρίου του 19, στην πρώτη ομιλία του τότε νεοεκλεγέντος πρωθυπουργού, είπε τις προγραμματικές δηλώσεις του κόμματός του μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Αρχίζουν, λοιπόν, σας είπα από τότε, ήδη στις 23, η Υπουργός Πολιτισμού, και ανακοινώνεται, είναι αυτό που το κομμάτι που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το τι θα κάνουμε με το κτήμα Τατοίου. Κάπου στον Οκτώβρη γίνεται ο αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος τον αναφέρω γιατί συνδέεται άρρηκτα με το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Και αρχίζουν οι διαδικασίες, θυμόμαστε όλοι το τι περάσαμε από τον Μάρτιο και μετά, παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ. Βεβαίως. Εντάξει. Αλλά οι διεργασίες και η μεθόδευση έχει γίνει από το 19, όπως σας είπα. Ήδη είχαν προγραμματίσει το πλάνο, το πώς θα γίνει μέσα το κτήμα. Είχαν αναφέρει ξενοδοχειακή μονάδα, μουσείο, βουτυροκομείο, εινοποιείο, ειδική επωνυμία, brand name δηλαδή, ναι, το οποίο πληρώνεται. Ναι, φυσικά. Και να ξέρετε ότι αν γίνει το brand name με εκείνο το παλιό, τα TOI, είναι το όνομα που έδωσε, που δώσανε οι βασιλείς. Αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουν μερίδιο στο brand name. Α, μάλιστα. Καλά κάνεις. Δεν γίνονται, ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν γίνονται, δεν υπάρχει τυχή, όπως έχει πει. Γίνεται για συγκεκριμένο λόγο το κάθε τι, δηλαδή. Ακριβώς. 29 πρώτου, λοιπόν, του 20. Αρχίζουν λοιπόν να βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα. Αμύθιτη θησαυρή της βασιλικής περιουσίας που έκαναν φτερά από τα TOI. 16 του 20. Τα μυστικά των ανακτόρων, οι χαμένες άμαξες και τα κοσμήματα Ρωμανόφ. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη βασίλισσα ήταν από τη Ρωσία. Εναι. Και είναι ο Έλλην αρχιτέκτονας, ταξίδεψε στη Ρωσία και είναι από μίμηση το ανάκτορο κτίσματος. Ανακτόρου της Ρωσίας, συγγνώμη. 11 έκτου. Το ένα δίπλα στ' άλλο δηλαδή. 11 έκτου του 20. 10 έκτου του 20. Του 20, είμαστε στο 20 ακόμη. Βρέθηκαν 4 ξεχασμένες άμαξες. Ξεχασμένες. Ξεχασμένες. Πώς μπορεί να ξεχαστεί μια ολόκληρη άμαξα, 4 κιόλας ξεχάστηκαν. Και υποθέτω δεν ήταν άδεια, μια άδεια άμαξα. Όχι, είναι χρυσοπίκλητες οι άμαξες. Μάλιστα. Γιατί μεταφέρανε τους βασιλείς, έτσι. Με εκείνο αυτό που βλέπουμε στα έργα το τότε. Είναι σαν το χαμένο κονδύλι που είχε ξεχαστεί από το Υπουργείο, από την Τράπεζα Ελλάδος και έδωσε τα λεφτά από τα ξεχασμένα κονδύλια ο κύριος Τουρνάρας τότε. Είναι και αυτές ξεχασμένες, ήταν και αυτές. 27 Δεκάτου του 20. Στο φως 70 εξαφανισμένες βαλίτσες της Βασίλισσας Φρυδερίκης. 27 Δωδεκάτου. Είχαν δηλαδή χαθεί 70 βαλίτσες που τις βρήκαμε ξαφνικά. Ναι. Αυτό μου λέτε. Ναι. Βρεθήκαν αυτές.
μαγικές εικόνες από τις πολυτελείς άποψες. Το πώς βρέθηκαν, ας πούμε, έχουμε κάποια στοιχεία, έχουν κάποιες εξηγήσεις. Ότι κάτι κάνανε, δηλαδή όχι, δεν υπάρχουν εξηγήσεις, ούτε και για το 91 που μεταφέρθηκαν κρυφά, ότι ήταν ανήμερα μια συγκεκριμένη μέρα που ο κόσμος ήταν σε γιορτές, ήταν αποκριές. Και κοντέινερ και δρομολογηθήκανε και πήγαν στα λιμάνια και ήρθε πλοίο συγκεκριμένα από την Αγγλία και φορτωθήκανε. Ούτε και αυτά έχουν αναλυτικά γίνει. Έχουν γίνει όμως. Μάλιστα. Αυτά μην ξεχνάτε ότι εγώ τα βρήκα με μια έρευνα στο διαδίκτυο. Αλλά η έρευνα δεν μπορεί να πάει παρακάτω γιατί μέχρι ένα σημείο σου λέει. Φυσικά, ούτε να αποτυπώσει. Δεν μπορεί να αποτυπώσει το εύρος και το μάκρος. Πρέπει κάποιος να το γράψει για να γίνει γνωστό. Επιγραμματικά λοιπόν όμως ήταν αυτές οι. Πάμε 25 Τρίτου του 21. Αφού βρέθηκαν οι άμαξες, οι βαλίτσες της Βασίλισσας, τα κοσμήματα και η θησαυρή γενικώς της βασιλικής περιουσίας, 25 Μαρτίου του 21 έρχεται ο πρίγκιπας Κάρολος της Αγγλίας καλεσμένος στο Μαξίμ. Και πήγανε στο Τατόι, τα είδε, τα έλεγξε, τα τακτοποίησε. Αντιλαμβάνεστε, καταλαβαίνουμε τώρα την αλληλουχία, διότι οι βασιλείς μεταξύ τους ήρθε λοιπόν για να γιορτάσει την εθνική μας εορτή της απελευθέρωσης του 25 Μαρτίου, έτσι. Ακριβώς. Και έκανε την επίσκεψη στο Τατόι. Ακριβώς όπως το λέω. 31 Μαρτίου του 21 προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες στο Τατόι. Προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος, δηλαδή τον Μάρτιο του 21 από τον Ιούλιο του 19 είχαν κάνει αυτό που σας είπα το χρονοδιάγραμμα. Τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Δηλαδή η μελέτη και το project ήταν ήδη έτοιμο. Για να προχωρεί το project σημαίνει, δηλαδή η μελέτη, ο σχεδιασμός, σημαίνει ότι... Κάποιοι εργάζονταν γι' αυτό. Κάποιοι εργάζονταν ακριβώς όπως είπατε. Προχωρούν λοιπόν οι εργασίες. Αυτά το 21, ξέρω ότι είμαστε ακόμη στο 21. 26 Τετάρτου, αποκαθίστανται οι πολυτελείς άμαξες και κάνει και δηλώσεις η κυρία Μεντώνη. Υπουργός Πολιτισμού από το 19 έως και σήμερα. Τις φτιάξανε, τις αποκαταστήσανε, γιατί είναι εκθεσιακό κομμάτι. Και έκανε δηλώσεις περί αυτού. Βεβαίως. Υπουργός Πολιτισμού. Καμία δήλωση για την αρχαία Δεκέλεια. Καμία δήλωση για τα αρχαία, τα οποία είχε ειδικό δωμάτιο μουσιακό που τα εξέθετε ο ίδιος ο βασιλιάς. Το τι είπε η κυρία Μεντώνη, πώς τι. Για τις άμαξες. Για τις άμαξες των Δεός Βασιλέων. Α, μάλιστα. Okay. Γι' αυτό. 26 Τετάρτου του 21 την ίδια μέρα, υπάρχουν δύο δημοσιεύματα. Το ένα είναι η αποκατάσταση των πολυτελών άμαξων στο Τατόι. Και το δεύτερο είναι ότι από το Τατόι ξεκίνησε η υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ. Από όλη την Ελλάδα, από όλη την Αθήνα, από όλα τα πολύ σημαντικά μέρη, τα υπόγεια καλώδια της ΔΕΗ ξεκίνησαν οι εργασίες από το Τατόι. Λέτε με έμφαση, γιατί. Τα συμπεράσματα να είναι των συνανθρώπων. Εγώ παραθέτω ημερομηνίες. Δεν λέω τίποτα άλλο. Γιατί μου κάνανε εντύπωση και νομίζω ότι και σε κάποιον που τα ακούει θα κάνουν την ίδια. Γιατί αμέσως μετά τον Μάιο του 21, το σχέδιο του Υπουργείου είναι να δημιουργήσει αντιπυρικά έργα. Κρίνει λοιπόν τη λίμνη Μπελέτσι και στις γύρω περιοχές αρχίζουν οι αντιπυρικές ζώνες και προστασία. Ό,τι χρειάζεται. Θα πρέπει να προστατευτεί το μέρος. Το κάνανε. Αγοράσανε τον Ιούνιο, ένα μήνα μετά, και 6 μικρά Καναντέρ. Γι' αυτόν τον λόγο. Ναι, γιατί τώρα μιλάμε ότι το Τατόι βρίσκεται στην Πάρνη. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για εθνικό δρυμό. 11 Εβδόμου ανακαλύφθηκε ένα ουίσκι που ήταν για να πάει για την ενθρόνηση της Ελισάβετ. Μεγάλης αξίας και αυτό. Χρηματικής εννοώ, έτσι. Δεν ξέρω τώρα, γευστικής, αλήθεια δεν έχω άγνωμη. Και αρχίζει το μεγάλο
βάσανο με τις πυρκαγιές. Τον Αύγουστο του 21. Έχουν κάνει αντιπυρικά. Έχουν 6 μικρά καραντέρ. Δεν βοήθησαν αυτά στις φωτιές που... νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τι έχει γίνει στο Τατόι. Μετά κυκλοφορήσαν εκατοντάδες φωτογραφίες του εύρους της καταστροφής. Ήταν τεράστια καταστροφή. Το μόνο που δεν πειράχτηκε ήταν το κτήμα. Ήταν το οίκημα. Μάλιστα. Κάτι άλλο από όλους περιέργους, κάτι βουστάσια μισογκρεμισμένα και το σπιτάκι του Κυπουρού. Κάποιες κατέληξαν να πάρει μέρος στην δράση αυτή για την απόσβεση της φωτιάς. Δεν μπορείτε να το διαβάσετε πουθενά. Δεν υπήρχε αυτή η πληροφορία στο διαδίκτυο. Ναι. Σηκωθήκανε, λένε, για τα αεροπλάνα. Φυσικά τότε το είδαμε όλοι ότι κάποια σηκωθήκαν, αργήσανε πολύ, γίνανε διάφορα ευτράπελα όσον αφορά τις φωτιές. Γιατί εκείνη την ημερομηνία το θυμόμαστε ότι όλη η επικράτεια κεγότανε. Και η Πελοπόννησος, και η Μακεδονία, και η Εύβοια. Μιλάμε για φοβερή καταστροφή. Λοιπόν, 5-8, 5-8, 11-8 μας πληροφορούν μετά τις φωτιές ότι κάηκαν 7 κτίρια. Αλλά ήταν άθικτα τα κοντέινερ. Μας κάνουν και προλογισμό. Κυρία Κορύμπα, θα σας διακόψω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Φίλοι μου, σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι οι ίδιοι, οι πανίεροι μοναδικοί, θείοι δημιουργοί Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Επιστροφή στο στούντιο του Ορφέας TV στην εκπομπή Ώρα Δράσης. Εμπορική συναλλαγή, η κληρονομιά μας είναι το θέμα της εκπομπής μας. Και μαζί μας έχουμε την υποψήφια βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευσης, κυρία Άρτεμις Κορύμπα. Κυρία Κορύμπα. Είχαμε μείνει στον κατάλογο. Είχαμε μείνει. Είμαστε μετά τις φωτιές, είμαστε ότι κάηκαν 7 κτίρια, μείναν άθικτα τα κοντέινερ. Τα κοντέινερ έχουν μέσα όλα τα ευρήματα και την περιουσία. Βασιλιάδων, δική μας, των πολιτών, των μουσείων. Γενικά είναι γεμάτο τα κοντέινερ. Λοιπόν, 10 Δευτέρου, να κάνω και μία μέσα στα όλα, βρήκα και την εξής ανάρτηση, ότι αφού κάηκε όλο όλη η περιοχή, κάπου το Σεπτέμβριο, καθώς περπατούσαν μέσα στα αποκαίδια και προσπαθώντας να δουν ό,τι κάνουν τα αρμόδια υπουργεία και οι πραγματογνωμοσύνες, το Σεπτέμβριο διαπιστώσανε ότι το Τατόι βρήκανε μέχρι στιγμής 3 παγόσπιτα. Τα παγόσπιτα έχουν χρήση ψυγείου. Μάλιστα. Και είναι σε όλα τα ανάκτορα, σε όλες τις βασιλικές κατοικίες, σε όλη την Ευρώπη. Ήταν δηλαδή αποτυπωμένο και φτιαγμένο ακριβώς με την ίδια λογική. Δηλαδή οι βασιλιάδες τρώγανε παγωτό μέσα στο καλοκαίρι γιατί είχαν τα παγόσπιτα και μπορούσαν να τα συντηρήσουν. 10 Δευτέρου του 22, Φεβρουάριο του 22, ερχόμαστε στο σήμερα. Αφού υπάρχει όλο το project και αφού προχωράνε τα έργα, υπάρχει οριστική απόφαση για τις χρήσεις των κτηρίων. Διότι τότε κατατέθηκε το καινούριο, το ολοκληρωμένο project στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης περνάει από την Επιτροπή, καλύπτεται το project.
βλέπει πότε θα αποδώσει για να πάρει τα λεφτά του το ταμείο. Mm-hmm. Εγκρίνει. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε εβδομάδες. Δεν περνάει μήνας. Μάλιστα. Και απόδειξη αυτού νου είναι ότι το αρχές Μαΐου του 22 εγκρίθηκαν το 1,7 δις που το ανακοίνωσε ο κ. Σκυλακάκης, ο Υπουργός Οικονομικός. Ναι. Αυτό που είπα στην αρχή mm-hmm. της εκπομπής. Εγκρίθηκαν τα project. Mm-hmm. Και το κομμάτι, εφόσον ορίστηκε η χρήση των κτηρίων, κατατέθηκε για να γίνει το μουσείο και το βουτυροκομείο, πήρανε το OK, θα εκταμιεύσουν τα χρήματα, θα φτιάξουν αυτά. Θα καταθέσουν για το ξενοδοχείο, θα γίνει OK, θα εκταμιεύσουν για το άλλο. Για κάθε έργο δηλαδή, είναι διαφορετική μελέτη. Άρα λοιπόν πήραν αυτές τις αποφάσεις για τη χρήση των ανακτόρων, έτσι. Βέβαια. Και πήραν και τα χρήματα και ξεκίνησαν κανονικά τις εργασίες τους. Ξανατονίζω, τίποτα για τα αρχαία μνημεία μας που είναι θαμμένα κάτω από εκεί. Αυτός είναι ο λόγος που κάνω την εκπομπή, γιατί θέλω να καταλάβουν οι συνάνθρωποι και Έλληνες πολίτες ότι όλα μεθοδεύονται σύμφωνα με το τι συμφέρει αυτούς. Όχι τι συμφέρει τον άνθρωπο, κυρία Τσιλίκη. Και έχουν περάσει και κάποιοι νόμοι δηλαδή που διασφαλίζουν όλες αυτές τις κινήσεις που κάνουν. Βέβαια, πάντα τι συμβαίνει αυτό. Και άμα κάτι, κάποιος νόμος, πολλές εκπομπές που έχουμε κάνει, mm-hmm. εκατοντάδες, εγώ και στην υποψηφία μου, το αποδεικνύουν αυτό. Μόλις κάτι δεν μπορούν να κάνουν, δημιουργούν μια τροποποίηση και τελειώνει και το θέμα. Θέλω λίγο να πάω στους νόμους, έτσι, με τον τρόπο που θεσπίζονται και επιβάλλονται, θα πω. Και θέλω να σας ρωτήσω ως εκπρόσωπος της Ελλήνων Συνέλευσης στην εκπομπή μας. Η Ελλήνων Συνέλευσης έχει μεριμνήσει για το πώς θα χειριστεί όλα αυτά τα νομοσχέδια, όλα αυτούς τους νόμους, τους παράνομους νόμους σε πάρα πολλές εκδοχές τους. Η Ελλήνων Συνέλευσης έχει προγραμματικές δηλώσεις, όχι μετά την εκλογή μας. Από πριν, το λέμε από το Σεπτέμβριο του 2015, που είναι γραμμένα, αποτυπωμένα και κατατεθειμένα. Το έχουμε καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη, στον Άγιο Πάγο. Τα υπόλοιπα κόμματα, που είναι κόμματα, mm-hmm. κομμάτι από κάπου, δεν το κάνουν αυτό. Παρά κάποια στιγμή, αν εκλεγούν, όπως παράδειγμα ο κ. Μητσοτάκης, αν υποθέσουμε την εκλογή αυτό, λένε κάποια πράγματα, κάποια ενδεικτικά. Όλοι ξέρουμε για τα θα που λέγονται προεκλογικά και που ποτέ δεν πραγματοποιούνται. Ωραία. Γιατί να μην γίνει το ίδιο δηλαδή με την Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι δεσμευμένη σε αυτό και έχουμε νομική δέσμευση όσοι εκλεγούμε. Δεν είμαστε δεσμευμένοι νομικά. Δεν έχει ούτε ασυλία, ούτε βόλεμα, ούτε τίποτα από αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Ένα αυτό. Δεύτερον, τα πάντα, μα τα πάντα, από την πρώτη κίνηση μέχρι την τελευταία, από την πιο πολυσύνθετη μέχρι την πιο απλή, στηρίζονται στις 12 αρχές, στις 12 αξίες, στις 18 αρχές και στους 3 πολιτιακούς νόμους δημοσιότητας και προσομοίωσης. Όλα στο φως. Και ποτέ δεν συμβαίνει κάτι χωρίς να αντιληφθούμε ότι αν το κάνουμε στον εαυτό μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε στον απέναντι. Θα ελεγχθούν όλοι αυτοί που έχουν καταχραστεί την κληρονομιά μας, τον πλούτο μας. Θα ελεγχθούν, θα πληρώσουν για οτιδήποτε έχουν κάνει εις βάρος των Ελλήνων. Ανέφερε τις προγραμματικές, γιατί το πρώτο κομμάτι των προγραμματικών αναφέρει τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Mm-hmm. Το δεύτερο κομμάτι αμιλάει για τις έρευνες για τον έλεγχο και για τη μεταβατική περίοδο. Εκεί είναι. Είναι ο οικονομικός έλεγχος, ο λειτουργικός έλεγχος. Πώς λειτουργούν τα Υπουργεία. Παίρνουν αποφάσεις. Βγάζουν σχέδια νόμου. Τα καταθέτουν. Ναι, 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 λένε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Και αν έχουν ενστάσεις, μπορεί και πώς σιωπάτε. Εδώ δεν υπάρχει αυτό στην Ελλήνων Συνέλευσης. Γιατί όλα πρέπει να νομοθετηθούν. Θα υπάρχουν ειδικοί νομοθέτες και ειδική επιτροπή που θα ελέγξει αν ο νομοθέτης χρησιμοποιεί τους 3 νόμους. Ποιους νόμους? Σας είπα ότι είναι ο νόμος της δημοσιότητας, ναι. Ο νόμος της προσομοίωσης και ο νόμος, να διαβάσω το πρώτο κομμάτι, γιατί έχει πολύ σημασία, πάρα πολύ σημασία.
Γιατί αυτοί οι νόμοι αλλάζουν το σκεπτικό και τη βούλησή μας. Όταν σκεφτούμε ότι έχουμε κάνει λάθος και ότι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που κάνουμε στον άλλον δεν μπορεί εμείς σαν άνθρωποι να το αντέξουμε, το λέω επιγραμματικά όσο μπορώ για να το καταλάβουν οι συνάνθρωποι μας, τότε πρέπει να επανορθώσουμε. Ωραία. Μπορούμε να επανορθώσουμε. Και γι' αυτό τον έχει και πρώτο, είναι ο νόμος της πλήρους επανάρθωσης, όπως σας είπα, ο νόμος της προσομοίωσης και ο νόμος της δημοσιότητας. Δεν μπορεί να ξεφύγει το νομοθέτημα από αυτούς τους τρεις νόμους. Δεν θα υπάρχει αυτό το χάος. Φτιάχνουμε ένα νόμο, τροποποιούμε, αλλάζουμε, θέλουμε κάτι να βολέψουμε, βγάζουμε ένα διάταγμα. Αυτά δεν υπάρχουν στην Έλληνος Συνέλευσης. Θα υπάρξει ο έλεγχος ως νόμοι, γιατί υπάρχουν και δίκαιοι νόμοι που καλύπτουν πολύ σωστά. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Εφαρμόζονται οι νόμοι. Γιατί υπάρχουν και δίκαιοι νόμοι για τον άνθρωπο και για τους πολίτες, φυσικά και υπάρχουν. Δεν τα βγάλουμε όλα. Δεν είναι όλα για πέταμα. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται, κυρία Τσιμικότητα. Η πολυνομία όμως είναι γεγονός. Χάος. Το χάος δεν θα υπάρχει. Κυρία Κορύμπα, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Φίλοι μου, εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σε μια επόμενη εκπομπή. Γεια σας.